Καλησπέρα, εδώ είμαστε. Πάω 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Πέμπτη σήμερα. Ημέρα Europa League, ημέρα που ο ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να κερδίσει την Πάτε, περιμένοντας καλά νέα από την Ουγγαρία για να τσεκάρει το εισιτήριό του στους 32 του Europa League. Το βλέπεις το πώς θα είμαστε το απόγευμα στην Τούμπα, με τα κινητά στα χέρια. Το βλέπεις? Το βλέπω, ναι. Το βλέπεις μπροστά σου? Στέργιο, τι γίνεται στη Βουδαπέστη? Καλά, όλα καλά, 0-0. Στέργιο, τι γίνεται στη Βουδαπέστη? Φαντάζεσαι τώρα μια ολόκληρη Τούμπα να σηκωθεί στο γκολ στη Chelsea? Να δούμε πού θα πάει. Τι έγινε? Κάτσε λίγο παρέμβαση. Τι γίνεται σε αυτό το ραδιόφωνο? Ο κύριος? Ποιος? Όνομα και επίθετο. Όνομα και επίθετο αφού καθίσατε εδώ πέρα. Καλώς όρθες στο ιγκλού μας. Όνομα και επίθετο. Αυτό με τον εξαιρεσμό. Τι συμβαίνει? Ο Μάριος αυτό... λέει θα φύγουμε άρρωστοι για λεπτό εδώ μέσα. Ο Μάριος έχει τις προστατευτικές ελιές στην κασίδα του. Κλείσε το, ναι, τον ήχο. Εντάξει. Οι οποίες τον προστατεύουν από το κρύο γενικότερα. Είναι ένα κεφάλι γκλου από μόνο του. Εντάξει, οι μόνες ελιές που μεγαλώνουν σε ψύχος. Από εκεί και πέρα είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω να πάρω κάποιο φίλο μου τηλέφωνο που τον εμπιστεύομαι. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με το σημερινό ΠΑΟΚ Μπάτε, πολύ σημαντικό παιχνίδι της ημέρας, και σε συνδυασμό με το Βίντι Τσέλσι έχει τεράστιο ενδιαφέρον για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, που θέλει να είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που θα συνεχίσει στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων. Μετά θα μιλήσουμε για την αρμάδα του Ηλίου Παπαθεοδόλου. Έχουμε και συνέντευξη από έναν αθλητή που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη χθεσινή αναμέτρηση. Θα ασχοληθούμε σίγουρα με το βόλεϊ του ΠΑΟΚ, το οποίο έπαιξε ένα σετ, μετά έφυγε από το γήπεδο. Και βέβαια το πολύ καλό κλίμα που αντιμετώπισε στου Ρέντι, ένα πολιτισμένο επίπεδο. Στο Μελίνα Μερκούρι, θα λες, φίλε. Προάγει πιο πολύ πολιτισμό. Μελίνα Μερκούρι. Υπουργό Πολιτισμού. Πασόκ, για όσου δεν το προλάβανε, αγάπη. Το Πασόκ. Εντάξει, και τέλος έχουμε κανονίσει μια συνέντευξη με έναν οργανωμένο οπαδό της Λάρισας να μας μιλήσει για το δράμα που βιώνει καθημερινά, υποστηρίζοντας την συγκεκριμένη ομάδα την δεδομένη χρονική στιγμή, παρά τα όσα έχει προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο παλιότερα. Στέργιο. Λοιπόν, δίνουμε 5 εισιτήρια με μηνύματα σήμερα, έτσι φαζω εγώ, για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός την Κυριακή στο Παλατάκι. Ωραίο παιχνίδι. Με μηνύματα, είπες. Με μηνύματα. Δύο φορές εισιτήριο βάλανε στέλνει χθες. Και εμείς δίναμε με μηνύματα. Οι πρώτοι πέντε που θα καλέσουν, σταμάτα το κάνεις αυτό. Μη φορτώνεις οικονομικά. Τα παιδιά έχουν πολλά παιχνίδια να πάνε. Έχουν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Βόλεϊ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Μπάσκετ. Λιβαδιά ταξίδι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μετά ξανά μπάσκετ. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσετε θα πείτε ένα γεια στη Μαρία και δεν θα πάρετε τίποτα. FM και ενώ το μήνυμά σας ονοματεπώνυμο στο 54526. Ωραία. Κλήρωση λίγο πριν τις 2 για 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ. Πάω να δω, δεν γίνεται να πηγαίνετε τζάμπα στο μπάσκετ όλη την ώρα. Ωραία, θα αφήνετε και κάτι. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή αυτήν την περίοδο να μπαίνεις ως τζαμπατζής στο μπάσκετ. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μια γενιά η οποία έχει μάθει να μπαίνει τζάμπα στο γήπεδο θα πρέπει να μάθει να πληρώνει σιγά σιγά. Μια νοοτροπία που εμείς δεν σκεφτόμασταν καν όταν ήμασταν μικροί να το κάνουμε αυτό, να πούμε τζάμπα στο γήπεδο, μετά τα πέντε μας. Γιατί εκεί θείο βάλεμε και τέτοια. Ναι. Εντάξει. Εσύ σου και το παιδί θαύμα δεν είναι. Δύο χρονών στο γήπεδο. Από καρότσι μου στο γήπεδο. Μαλώναν ποιο τον έβαζε μέσα, ρε. Έτσι είναι. Από καρότσι μου στο γήπεδο. Να ξέρει. Ήδη που έβρισε πρώτη φορά στα τρία. Στα τρία δεν έβρισε. Στα τρία ήταν σύνθετο το πινελίκι. Α, το σπίτι σου το έτσι. Ναι. Ναι, το παιδί θαύμα. Ωραία φανέλα χθες του μπάσκετ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο το μπάσκετ γενικότερα. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά στέριου. Αν πεταγόμαστε από θέμα σε θέμα. Όχι, θα χαζέψουμε. Για το μπάσκετ μιλάμε, Σταύρο. Θα χαζέψουμε. Για το μπάσκετ μιλούσαμε. Ωραία φανέλα. Αγοράσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Δεν αγοράσαμε, όχι. Θες να παραγγείλω τον κουμπάρο, έκανε σοπ. Θα πάω από εκεί. Θα πας από εκεί. Θα δουλέψω με ζακέτα μάλλον, γιατί τη φανέλα πού να την βάλεις, φίλε. Μέσα στο σπίτι. Τι λες, ρε. Καλοκαίρι παραλία. Καλοκαίρι παραλία πρώτον. Μπιτζάμα δεύτερον. Στην προετοιμασία. Στην προετοιμασία. Στην προετοιμασία οπωσδήποτε. Από κοιμητάκια που τρέχει στην φανέλα. Στην προετοιμασία. Όχι, φίλε, θα δουλέψω μια ζακέτα πάνω. Εγώ πήρα μια χωρίς όνομα. Τι είναι. Βλακία έκανα, πρέπει να πάρω ένα γκος. Όχι, ρε, οι χωρίς όνομα πιο πολύ μου αρέσουν εμένα. Ο γκος, ρε φίλε, είναι άτομο που πρέπει να το έχουμε στην μπλούζα. Πάρε φανέλα με όνομα. Ζακέτα θα είναι χωρίς όνομα.
Είσαι χαζή, ρε. Για τη φανέλα είπα ότι πήρα. Πα καλά, σήμερα τέσσερα. Και σακέτες με όνομα δίνουμε στην boutique της ΚΑΕΠΑΟΚ. Τι σήμερα μας έστειλε. Ζακέτα με όνομα. Ζακέτα με όνομα. Ανοίγει νέους δρόμους στο μάρκετινγκ. Στο NBA δεν το έχουν κάνει αυτό. Οι λίγοι. Μπράβο. Ζακέτα με όνομα. Ναι, έχεις το NBA από πίσω, τι είπαμε ολόκληρο. Σοβαρά. Ζακέτα με όνομα. Βρες μου μια ζακέτα με όνομα. Και έχεις πέντε μέρες άδεια. Πέντε μέρες άδεια. Δεν φτάνει στο μικρόφωνο. Ένα σκαμπό με τακούνι έχουμε. Κάτι να βοηθήσουμε εδώ την αγάπη Παύλα Σιμέλα. Αφού λοιπόν άνοιξε νέους δρόμους στο μάρκετινγκ της ΚΑΕΠΑΟΚ. Στο μάρκετινγκ και ορδικά. Ζακέτα με όνομα. Σύφη αν ακούς. Πάρε και καμιά ιδέα από εδώ. Εντάξει. Εκπληκτική ομάδα μπάσκετ χθες. Με τα καλά και τα στραβά της. Με κόντρα τη Δυσσία και το σύχαμα το βούλγαρο. Του είχε γεννή βούλγαρο. Του τα είπες. Ναι. Του τα είπε, λέει. Αν του τα είπε. Σε ήρεμο ύφος. Αυτά έκανα, έλεγα ελληνικά και μετά μετάφραση. ναι, καπάκι. Για να ακούγονται και τα δύο. Γιατί δεν όταν βρίζεις αγγλικά, δεν υπάρχει άνεση. Υπάρχει μια μηχανία. Τώρα υπάρχει αυτό που λέω στα αγγλικά. Κάπου χάνεται στη μετάφραση. Ναι. Συγγνώμη, να έβρισε ελληνικά και τα ξαναλέγε στα αγγλικά. Ναι, ναι. Σοβαρά τώρα. Σε αυτό που λέμε, ναι. Σε αυτό που λέμε ζώα και animals, απλά σκέψτε το σε φράση. Πώς έγινε. Σε φράση. Θα σου πω ότι θα πει ελληνικά στο διάλειμμα. Τι ωραία που περνάμε. Φάκελ χάους. Τι ωραία. Τώρα φαντάζομαι, ακούει τώρα ένα Βούλγαρο, κάποιο του λέει Φάκελ χάους. Τι μεσίτη ήταν αυτό. Εκνευρισμένο μεσίτη. Στο μεταξύ, τι ώρα περνάμε κάθε καλοκαίρι που τα παιδιά μας από τη Γερμανία βρίζουν τον Ολλανδό ή τον Γερμανό διαιτητή. Στην γλώσσα. Στην γλώσσα. Ναι, ναι, κανονικά. Κανονικά. Αυτά σας από τη γεύση από τον μπάσκετ. Η ομάδα ήταν καλή πάντως. Έκανε την ένατη νίκη σε 10 παιχνίδια και κανονικά είναι 10 στα 10 γιατί στη Λίμνο κερδίσαμε και δεν μέτρησε το καθαρό καλάθι που κάναν τους Κινέζους εκεί πέρα η γνωστή συμμορία των διαιτητών, των μπασκετικών. Η χθεσινή ήταν χειρότερη από τους δικούς μας. Μας έχουν τρέψει 4 βολές. Φάουλ που είναι καθαρά σε βολή, ένα του. Πώς το λένε. Ένα του Jones και ένα του. Ποιο άλλο ήταν. Ένα goal foul του Jones που το δίνει επιθετικό foul. Και ένα ακόμη foul του Jones πάλι ήταν. Του Jones κυνηγούσανε. Που πήγε ξεκάθαρα. Αν του Jones, ναι. Ναι. Πήγε ξεκάθαρα για το καλάθι από τα αριστερά, μία από τα δεξιά και μία τον goal foul. 6 πόντους μας έχουν φάει εκεί στο που γυρνάει το παιχνίδι, έτσι χαβαλέ. 7 μαζί με τη βολή αν έμπαινε. Ωραία. Γενικά σφυρίζουν εμετικά. Παίρνουν κεφάλι μπροστά αυτοί στο 1,5 λεπτό με βήματα. Ωραία. Δηλαδή μιλάμε συχαμένοι όσο δεν πάει. Όσο δεν πάει, θα κυνηγήσουμε και το μπασκετικό Champions League από εδώ και πέρα. Μιας και στο ποδοσφαιρικό Champions League, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας μας. Διέπρεψε. Δεν κατάφερε πραγματικά να συλλέξει μισό βαθμό για το καλό της χώρας. Δεν έκανε τελική βασικά. Σε τρία μάτς εκτός έδρας δεν υπάρχει τελική της ΑΕΚ. Στα τρία εκτός. Δεν υπάρχει τελική εντός εστίας, παιδιά. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Ναι, ναι, λέμε, ένα σούτ μην γινόμαστε Ολυμπιακοί. Καλά, άμα έκανε ένα σούτ και πήγε στο Κόρνερ. Έχει μια κεφαλιά του οικονόμου χθες, του Τσόσιτς, αυτού που πάει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βρήκε εστία, αλλά είναι τελική. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει τελική στην εστία. Και τα δύο γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ ήταν 11 με 10. Δηλαδή δεν υπάρχει γκολ 11 με 11. Και δεν υπάρχει και δοκάρι χθες. Χωρίς δοκάρι. Άλλο κι αυτό. Να έχεις φίλε δύο δοκάρια να το ευχαριστηθείς. Κοίτα, το Τσόσιτς επειδή ήταν κοντά μπορείς να πεις παρολίγο δοκάρι. Παρολίγο δοκάρι. Ένα παρολίγο δοκάρι. Έχω 10 δοκάρια και ένα παρολίγο δοκάρι 11. 11. Ναι. 13 έχουν στην Ελλάδα. Ναι, λέμε γενικά. 0 βαθμούς η ΚΑΠΑ 19 τη ΑΕΚ, 0 και η μεγάλη. Όχι 0 απλά. Υπάρχει μια σύμπνοια. Ναι, και τα γκολ δες. 24 νομίζω ήταν. Ή μέχρι χθες ήταν 24. Συν τα χθεσινά. Και 30 κάτι είναι τα γκολ της ΚΑΠΑ 19. Κάτσε, δεν είναι φαγικό. Όχι, 24 λέω για την ΚΑΠΑ 19. Α, για την ΚΑΠΑ 19. Δεν ήταν τόσο πολλά της 30 κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα που το είχαμε κάνει ήταν. Υπάρχει μια σύμπνοια στην ΑΕΚ, μεγάλη και μικρή. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια, δηλαδή αυτό που λέμε συνέχεια. Τέλος πάντων, σταθερότητα είναι το Α και το Ω σε μια ομάδα. Πήρε αυτό που έπρεπε, ένα τεράστιο 0. Το οποίο βέβαια δεν βοηθά τις ελληνικές ομάδες να εξασφαλίσουν μια παραπάνω θέση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μελλοντικά, ούτε να εξασφαλίσουν μια καλύτερη κλήρωση μελλοντικά. Δεν βοήθησε η ΑΕΚ, είναι η αλήθεια. Ωραία, όχι ότι εμείς διαπρέψαμε στην Ευρώπη, να τα λέμε όλα. Ωραία, έχουμε σήμερα την τεράστια ευκαιρία, σε συνδυασμό βέβαια με το αποτέλεσμα στην Βουδαπέστη,
να περάσουμε στη φάση των 32. Σε μια φάση του 32 που θα περάσουμε, αν περάσουμε, γιατί μας άνοιξε η σούφρα. Αυτά να τα λέμε. Ωραία. Ναι, εντάξει, συνδυασμός. Να είμαστε ρεαλιστές. Όπως και η ΑΕΚ απέτυχε παταγωδώς στην Ευρώπη, γιατί δεν ήταν μια ομάδα η οποία ήταν για αυτό το μέγεθος. Γιατί έκλεψε έναν τίτλο και δεν φρόντισε να συμβιβαστεί στην ιδέα ότι έκλεψε για να στήσει κάτι πιο δυνατό. Ωραία, νόμιζε ότι κλέβοντας είναι και η πραγματική της εικόνα αυτή της πρωταθλήτριας, αντί να δυναμώσει, αποδυναμώθηκε και άρχισε να γίνεται ο σαλέας της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα και εμείς με τη σειρά μας πληρώνουμε στην Ευρώπη προφανώς το έλλειμμα rotation που υπάρχει, τις κακές επιλογές που κάναμε το καλοκαίρι, κακές μέχρι σήμερα, μπορεί να αποδειχτούν τέλος πάντων καλύτερες στη διάρκεια. Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε παίκτες υψηλής ετοιμότητας και αυτό είχε αντίκτυπο στην Ευρώπη. Και αυτή είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση στα όσα έγιναν μέχρι σήμερα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει την τεράστια ευκαιρία να σβήσει τις δύο ήττες με τη Βίτη βασικά, γιατί αυτές είναι που μένουν, και να περάσει στην επόμενη φάση στους 32 και να είναι στην κλήρωση του Νιόν στις 17. Δευτέρα. Πριν τη Λιβαδιά δηλαδή. Και μιας και μιλάμε για Δευτέρα και κλήρωση. Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη πως βαριέμαι, την Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Άρα δεν κρατιέσαι σήμερα. Δεν κρατιέμαι. Σήμερα Πέμπτη. Λοιπόν, Δευτέρα στην Ιόν θα υπάρξει και η κλήρωση για τα play-off του Champions League των νέων, όπου υπάρχει η K19 του ΠΑΟΚ. Η οποία δεν δέχτηκε ήττα μέχρι σήμερα. Λοιπόν, τελείωσε χθες η φάση των ομίλων. Είναι νοκάουτ. Το Champions League του μικρών, θα σου πω αμέσως. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα βρει απέναντί του μία εκ των Μονακό, Τότεναμ, Παρί Σαν Ζερμέν, Λοκομοτίβ Μόσχας, Μπενφίκα, Μαρσέι, Ρώμα και Γιουβέντους. Το μάτς θα γίνει Μονακό, Τότεναμ, Παρί Σαν Ζερμέν, Λοκομοτίβ Μόσχας, Μπενφίκα, Μαρσέι, Ρώμα και Γιουβέντους. Μονακό παίρνω. Δηλαδή αν είναι μεγάλη έτσι, φαντάζομαι μικρή πώς είναι. Αν θα μου πεις τώρα μικρή, μπορεί να είναι καμιά φουρνιά που θα παίξουν όλοι. Θα πουληθούν όλοι πάνω από 100 εκατομμύρια. Α, τη Μονακό στην Μασέικ. Μασέικ. Ωραία. Το παιχνίδι θα γίνει 19. Αγάπη, αν πάμε, παίξουμε με τη Μασέικ, θα κανονίσω να πάω. θα με αφήσει λίγο να ολοκληρώσω. Δεν θα πας. Στο λέω εγώ, δεν θα πας. Γιατί? Γιατί? Το μάτς θα γίνει 19-20 Φεβρουαρίου, είναι νοκάουτ και θα γίνει στην Τούμπα. Θα γίνει συνέδρα τα παιχνίδια των ομάδων που προέρχονται από το μονοπάτι του ΠΑΟΚ. Άρα ο ΠΑΟΚ θα παίξει εντός ή 19-20 με τις ομάδες που προανέφερα. Εγώ θέλω Γιουβέντους. Γιατί να αποκλειστούμε, ρε. Γιατί να αποκλειστούμε. Όχι, μπορεί να περάσουμε. Συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη. Ο κύριος. Ακούω μία χρειά Ελευθερίας Αλβανιτάκη στο αυτί μου. Μία ψηλή νότα. Γίνεται λίγο. Ή να βαθύνεις τη φωνή σου. λίγο τα λικέρεις. Ή να μην μας συντονίζεις. Μια φορά πήγα στην Ελευθερία Βαλβανιτάκη, να ξέρεις μια φορά. Και... άντεξα 8 λεπτά. ναι. Μετά από την κατάθλιψη. Όχι, έφυγα. Πάω ότι ήταν φίλοι μας στο μαγαζί, στο stage ήταν, αδέρφια μας, τα φιλιά μας στον Παύλο, στον Χρήστο, στον Ηλία, τα παιδιά μας εκεί πέρα, με τα πολύ ωραία σχήματα. Εκτός της Ελευθερίας Βαλβανιτάκη και της Μποφίλη που είχαν κλείσει και τους κυνηγάμε από τότε. Ωραία. Και για το κλείσουμε. Ο Χρήστος πάρα πολύ ήρεμος στο μπάσκετ χθες, να κάνουμε και μια υποσημείωση στα ελληνικά. Ναι. Μόνο ελληνικά δούλεψε. Ναι. Ωραία, συνέχισε, Στέργιο μου. Εάν ο ΠΑΟΚ με το καλό προκριθεί, θα μπει στο κανονικό μονοπάτι του Champions League των μικρών, εκεί που περιμένουν Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Πόρτο, Άγιαξ, Χόφενχάιμ, Ρεάλ και Μάντσερ United. Liverpool, έχει ενδιαφέρον η όλη φάση, αφού ο ΠΑΟΚ πέρασε. Όμιλο έχουμε. Όχι, είναι τα play-off, συναντιούνται οι ομάδες που ήταν... Μετά αν περάσουμε, δεν έχουμε άλλο όμιλο. Όχι, μετά είναι νοκάουτ. Μέχρι να το πάρω είναι νοκάουτ. Μετά πάρω 16. Μέχρι να το πάρω είναι νοκάουτ. Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Θα πάμε τελικό Champions League νέων όπου και αν είναι. 100% όπου και να είναι. 100% όπου και να είναι. Και ανακοινώθηκε η Ελλάδα στο Βόρειο Πόλο. Μια καινούργια αγορά που θέλει να σπρώξει η UEFA. Τελικά αποφασίσαμε να μην πάμε στο τελικό του Youth League. Δεν ξέρω αν γίνεται σιγουρότερο. Θα το δω και θα σας πω. Ας φτάσουμε μέχρι εκεί. Ωραία. Πλησιάζουμε στο διάλειμμα. Υπενθυμίζω ότι έχουμε αρκετά θέματα. Θα ασχοληθούμε με μπάσκετ μετά το διάλειμμα. Όχι, μετά τη μία νομίζω με μπάσκετ. Μετά τη μία το μπάσκετ. Ναι. Θα ασχοληθούμε με ποδόσφαιρο. Μετά τις 12.30, μετά τη μία έχουμε κανονίσει μια συνέντευξη μπάσκετ πρωταγωνιστή της χθεσινής ημέρας. Μετά τη μία μισή οργανωμένο οπαδό της Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι. Να διαβάσουμε λίγο τώρα, κύριε, σε παρακαλώ.
Τι ανακοίνωση. Την ανακοίνωση. Του Αλεξικού. Μα επιτίθεται πρόεδρο ομάδα. Με ιδιαίτερη εμπειρία, μάλιστα σε πολλέ ομάδε. Στα έχει φυλαγμένα η αγάπη εδώ και δύο μήνες. Να σου πω κάτι. Δεν καταλαβαίνουν όλοι για ποιο πράγμα μιλάμε τόση ώρα. Γιατί μπορεί κάποιο να μην έχει δει την ανακοίνωση. Δεν διαβάζουν όλοι site, Σταύρο. Την ανακοίνωση της, την επίσημη ανακοίνωση της ΑΕΛ κατά Κόλκα. στο επίσημο site. Μέλος να το διαβάσουμε λίγο. Πραγματικά δεν πρέπει λίγο να δώσουμε μια άλλη διάσταση σε αυτό το θέμα. Απάντηση Αλέξη Κούγια σε δημοσιογράφο Κόλκα. Λες και είσαι, ξέρω εγώ, μια οντότητα. Δεν λέει είσαι στο Σταύρο Κόλκα, σε Κόλκα. Σε δημοσιογράφο, απάντηση κυρίου Αλέξη Κούγια, μα δεν του έκανα ερώτηση. Δηλαδή, Σταύρο, από εκεί και πέρα, αν μπαίνει στο LFC, θα βγάζει το όνομά σου. Γενικά στα. Θα είσαι σε ΑΕΛ παίζει το όνομά μου και σε φόρουμ, σε τέτοια. Τώρα παίζει και επίσημα. Αλλά πλέον, αφού βιώνουν ό,τι βιώνουν οι οργανωμένοι πατέρες της Λάσης, είμαι μαζί τους. Ό,τι έγινε στο παρελθόν το ξεπερνάμε. Ναι. Εντάξει, γι' αυτό θα έχω και την ευκαιρία να φιλοξενήσω. Μέχρι και αποθέωση μπορεί να γνωρίσεις, εάν πας στο LFC Arena. Τα χέρια, Σταύρο, θα σηκώσουν. Καλά τα λες, Σταύρο, έλα. Έλα, Σταύρο μου, έλα. Σταύρο, ό,τι έγινε, έγινε, παιδιά. Πλέον είμαστε αδέρφια. Εντάξει. Ό,τι θέλετε, ανακοινώσεις να περνάμε. Ωραία. Κατηγορείτε κάποιοι, κατηγορούνται για χασίς και τέτοια σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου. Θα δουλέψουμε για την ποινικοποίηση. Ωραία. Ό,τι θέλετε. Σε βλέπω πρώτο μάτς του δεύτερου γύρου. Σε κανένα σύνδεσμο το μάθηρε, ψιστήρια απ' έξω, Σταύρο, αδερφέ. Κασκόλ, μισά, πάω και ΑΕΛ. Όχι, Λάρισα Κόλκας. Τα κασκόλ. ΑΕΛ Κόλκας. Διπλά κασκόλ. Απ' τη μία ο Μιτσιμπόνας, ξέρω εγώ, φωτογραφία συγχωρεμένο, απ' την άλλη εγώ σε κασκόλ. Χοντρό. Χοντρό. Όχι. Όχι, αλλά πλέον υπάρχει μια σχέση σεβασμού απέναντι στο κοινό της Λάρισας, το οποίο έχει ένα στόχο πολύ σημαντικό μπροστά του. Ωραία. Να αντέξει κάθε μέρα που βιώνει στην ποδοσφαιρική του ομάδα. Επειδή μετά το διάλειμμα θα ασχοληθούμε με τα σοβαρά. Για το ΠΑΟΚ μπάτε. Δεν είναι σοβαρά η επίθεση που κλείσει ο διευθυντή σου. Δεν με αφήνετε να διαβάσω. Θεωρείς ότι η Τότενα με έχει κάνει πρόταση στην ΑΕΚ τώρα που μιλάμε για τον Γαλανόπουλο. Που έχει γραφτεί η Τότενα για Γαλανόπουλο. Κοίτα, η Τότενα με Κυπαρή ήταν μέσα στις ομάδες που στο Άμπε Παμπλόν βγήκε ότι κάνανε μια πρόταση. Τέλος πάντων, αυτό με. Ξέρεις ποιον είχαν γράψει. Τζανετόπουλος και Σεβίλη. Ο καημένος Τζανετόπουλος έχει παίξει όλη τη Β' Εθνική από τότε. Έχει παίξει τόσο από όλα. Όπως θα έλεγε και ένας συνάδελφος, άμα τα γράφαμε εμείς αυτά. Άμα τα γράφαμε εμείς αυτά. Δηλαδή διάβαζα σήμερα στη site της ΑΕΚ, άνοντος της ΑΕΚ λέει 21 θέση στη βαθμολογία της UEFA. Από τι? Φαντάζομαι να το γράφουμε αυτός ΠΑΟΚ 24. Από τις ναι. Δηλαδή να έχει ο ΠΑΟΚ 0 στα 6. Ναι. Και προφανώς από κάποια bonus στους νόμους. 0 στα 12 μαζί με τη Γιούφ. 0 στα 12 και να ανεβάζαμε θέμα άνοντος του ΠΑΟΚ και 5 θέσεις στη βαθμολογία της UEFA. Η μάνα σας στο σπίτι. Ναι, αλλά με τη λογική Αγγέλου η ΑΕΚ βγαίνει κερδισμένη τώρα. Αχ, μπράβο μου λοχτή μου. Μπράβο μου λοχτή μου. Give me five. Αν βγαίνει κερδισμένη λέει στο μέγιστο βαθμό. Ναι, γιατί μόνο η ΤΑ σε βελτιώνει σύμφωνα με τον Βαγγέλη Αγγέλου. Είμαι σίγουρη ότι σε βάζει σε μια διεργασία προβληματισμού και σκέψη. Σε οδηγεί έξω από το τούνελ του μικρόκοσμου, του μικρόκοσμου που θέλει. Εγκλωβίζει με την νίκη. Εγκλωβίζεσαι. Άρα αυτό ναι. Που έχει πει ο Μαρίνος Ζουνίδης, ότι είναι η ανερχόμενη δύναμη, μπορεί και να το δούμε στην πράξη. Μα είναι δουλεμένο τελικά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Και ενώ είμαστε ενθουσιασμένοι από το διάλογο του Κυριάκου Παπαδόπουλου με μια Τριάννα. Τριάννα και Τριάννα. Τριάννα. Τριάννα Αδενία. Ρε Κυριάκο, όπως λέει και ο Στέργιος, βάλτε το λογαριασμό σου να πριν τη screen, ρε αγόρι μου, μην ξεκινήσουμε αυτό το διάλογο. Και όταν η άλλη δηλώνει ηθοποιός, δεν γράφουμε γκρίκλεις. Έχει εκεί τον κύκλο της, η μισή είναι γκέι, ευαίσθητη. Δεν κατηγορούμε, αλλά είναι άλλο κάστ ανθρώπων. Δηλαδή, γράψε, και αυτή όμως πολύ απότομη. Δεν είναι σαν... Θες να σου χωράσω ένα θέατρο δικό σου. Ναι. Πόσο να κάνει, ρε φίλε, στην Αθήνα ένα θέατρο. Εκεί γράψω και γκρίκλεις. Εκεί γράψω και γραμμική β'. Ωραία. Τέλος πάντων. Είχε λίγο πλάκα το σκηνικό αυτό. Ο Μακελάρης του Στραμβούργου, ο οποίος ξέφυγε, δηλαδή φύτεψε και πόσο κόσμο και ξέφυγε. Τέλος πάντων, δηλαδή θα είναι σε μια γωνία και δεν το πιστεύει. Αυτός πήγε αποφασισμένος να πάει βασανιστήρια, ηλεκτρική καρέκλα και ένεση. Ωραία, και την γλίτωσε. Υπάρχουν 67 καταγραφές στο ποινικό του Μητρό. Πιστεύεις ότι είναι... Ο άνθρωπος έχει όλη την τύχη του κόσμου επάνω του. Α, το ξέρουν ποιος είναι. Ναι. Α, εγώ νόμιζα ότι δεν βρήκαν καν ποιος είναι. Εντάξει, θέμα χρόνου να βρεθεί. Θέμα χρόνου να βρεθεί. Φαντάζομαι στη Γαλλία. Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία, πάμε στα δικά μας. ΠΑΟΚ Μπάτε Μπόρισοφ, ο ΠΑΟΚ θέλει απλή νίκη.
και να περιμένει να δει τι θα κάνει η Chelsea, η οποία θα κατέβει λογικά με την 11 που κατέβηκε με τον ΠΑΟΚ, με ελάχιστες αλλαγές που δεν διαφοροποιούν τη δυναμική της στην ποδοσφαιρική. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να κερδίσει, είναι must win παιχνίδι. Στην Τούμπα που τον πληγώνει ευρωπαϊκά, είναι η αλήθεια. Είμαστε στην Τούμπα για γέλια. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Μια διαδικασία που δεν θα ζούσαμε αν παίρναμε την ισοπαλία στη Βίντη. Πήγαμε και χάσαμε, το καταφέραμε και αυτό. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν μπορείς να έχεις παράπονο. Γιατί για παράδειγμα, αν η Μπάτε κέρδιζε 1-0 μόνο τη Βίντη στο τελευταίο ματς, η Βίντη θα ήταν μισοπερασμένη και ο ΠΑΟΚ δεν θα είχε καμία ελπίδα. Δηλαδή, όλο αυτό το πανηγύρι γίνεται γιατί η Μπάτε έβαλε και δεύτερο γκολ. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε και παράπονο. Όχι, παράπονο δεν έχουμε. Ναι, είσαι κατάλαβα πώς το λες, ναι, εντάξει. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε τώρα ότι έχουμε κάνει. Μεγάλη προσπάθεια για να αποκλειστούμε. Μεγάλη προσπάθεια για να αποκλειστούμε. Δεν τα καταφέραμε ακόμη και σήμερα έχουμε. Ναι, σήμερα δεν έχει άλλη προσπάθεια. Ναι, αυτή είναι. Αυτή ό,τι είναι. Καλό θα είναι. Να κερδίσουμε. Τουλάχιστον πάω να κερδίσει τώρα. Ναι. Τυχόν, κοίτα, ναι. Δεις, ότι θα πιεστούμε αν περάσουμε στη φάση που θα παίζουμε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα πιεστεί, εντάξει. Είναι ένα γεγονός. Θα έχει ντέρμπι στην Ελλάδα. Από την άλλη, έχει ντέρμπι και στο κύπελλο. Η Λίβερπουλ έχει ένα σημαντικό έργο να πετύχει απέναντι στη City που είναι εκπληκτική ομάδα στην Αγγλία, αλλά δεν αποκλείστηκε από την Νάπολη. Εντάξει, ό,τι καλό είναι ότι έχεις μπροστά σου, να το κυνηγάς και να το κατακτάς. Έτσι διαμορφώνεις και μια σωστή νοοτροπία. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν στημένα κακός στα παιχνίδια της Ευρώπης, απλά πλήρωσε, επαναλαμβάνω, την έλλειψη δυνατότητας σωστού rotation, το οποίο δεν είχε. Εντάξει. Και ίσως δεν του κάθισε καθόλου καλά και η Βίντι. Κάπως τον κλείδωσε. Του κούμπωσε η Βίντι, ναι. Κοίτα, αν είχες όμως και δύο χαφ πιο φρέσκα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αλλά δεν του κάθισε καθόλου καλά. Τώρα δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι η Βίντι θα είναι έτσι σε αυτά τα παιχνίδια. Πριν τα παιχνίδια, δεν το περίμενες έτσι. Αλλά τη Βίντι την είχες δει τη Βίντι. Την ξέραμε μια χαρά τη Βίντι, αλλά τέλος πάντων. Τόσο πολύ. Ναι, τόσο πολύ. Μια χαρά την ξέραμε. Στο Stafford Bridge το κλείδωσε 1-0 έληξε. Μόνο με την Μπάτε δεν μπόρεσε να κάνει κάτι γιατί έπρεπε να παίξει. Δεν μπορούσε να περιμένει. Για την Chelsea, αυτό που λέγαμε χθες, σε σχέση με την δεκάδα που μετέφεραν οι Άγγλοι το πρωί, έχει μείνει εκτός ο Κέιχιλ τελικά. Έχει μείνει στο Λονδίνο, δεν ταξίδεψε. Και ποιος θα παίξει. Τώρα κοίτα, μέσα ο Κρίστενσεν είναι ο ένας. Ναι, όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα. Ο Ρούντιγκερ, ο Αζάρ. Είναι μέσα, όχι. Έχει μείνει εκτός Κέπα, Αθπιλκουέτα, Ρούντιγκερ, Κανετέ, Κόβασιτς, Κέιχιλ, Μόουζες και Αζάρ. Αυτό είναι και χθες βράδυ. Είναι μέσα κανονικά Καμπαγέρο, Μπούλκα, Κάμινγκ, Ζαμπακώστα, Αμπάντου, Κρίστενσεν, Νταβίτ Λουίς, Έμερσον, Αλόνσο, Φάμπρεγκα, Ζορζίνιο, Λόφτους Τσίκ, Μπάρκλεϊ, Βίλιαμ, Πέδρο, Χόντσον Οντόι, Μωράτα και Ζηρού. Όλοι μέσα. Έχουν μείνει και εκτός. Είναι αρκετοί μέσα, τέλος πάντων. Είναι αρκετοί μέσα, ναι. Ωραία. Η ενδεκάδα προφανώς θα είναι με Καμπαλέρο, όπως λέγεται τους. Οι τρεις Καμπαλέρο, έτρεξαν εν καιρό να πάνε. Θυμάστε τη διαφήμιση. Ναι, βέβαια. Καμπαγέρο. Ναι, Καμπαγέρο, δεξιά Ζαμπακώστα, αριστερά Έμερσον. Κρίστενσεν, Νταβίτ Λουίς, δεν έχει άλλον. Περίμενα. Ποιο το παιδί έχει άλλον. Όχι, αυτή είναι. Κρίστενσεν, Νταβίτ Λουίς, ναι. Είναι και ο Έμερσον, βέβαια. Ο Έμερσον είναι back. Εντάξει, ναι. Όχι, αυτή είναι. Το βαφτίσουμε στο σήμερα. Όχι, αυτή είναι. Μετά είναι Φάμπρεγκας. Ζορζίνιο νομίζω θα μείνει εκτός. Με βάση όσα λέγανε. Λόφτους Τσίκ πάει να παίξει. Μπάρκλεϊ πάει να παίξει. Πέδρο λένε ότι πάει να παίξει. Εκτός αν βάλει τον Αμπαντού. Ο Αμπαντού είναι στόπερ. Ναι, νομίζω ότι δεξιμπάκι είναι. Κοντός είναι ο Αμπαντού. Ο Αμπαντού, παιδί, είναι στόπερ. Όταν μπήκε και αμυντικός μέσος. Όταν μπήκε στο Stamford Bridge με τον ΠΑΟΚ. Μπακ δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε στόπερ. Γιατί είχε μπει αλλαγή αυτός. Νομίζω είναι πρώτη αλλαγή. Ίσως δώσει στον 18χρονο Άγγλο από την Ουαλία μια ευκαιρία, ξέρω εγώ. Πεις πόσο θα παίζει με αυτά τα κουτσιδάκια. Αυτό τα λάστα. Δεν είναι απλά κουτσιδάκια αυτά. Είναι 10 κιλά στο κεφάλι. Φίνικα. Άμα τον έβλεπε φίλε ο θείος μου. Κρακ. Άιντε αγόρι μου. Ξέρεις ότι μου το έχει πει ένας προπονητής αυτό όταν είχα το μαλλιά και έπαιζε. Ποιος είσαι ο Πασαρέλα. Ο Πασαρέλα τότε είχε κουρέψει τον Κανίγια. Τι ήθελε να κουρευτεί ο Κανίγια. Ναι, καλά. Στην Εθνική Αργεντινή. Έγινε. Οκ, ακούστηκες. Τώρα από τον ΠΑΟΚ. Στα δικά μας τώρα, αγάπη, δώσε ρεπορτάζ λίγο. Επιβεβαιώνομαι που σου έλεγα χθες και ο Μαουρίσιο.
Γιατί πάει να ξεκινήσει ο Μαυρίσιο και μου λέγει εσύ, όχι, τον αφήνουμε εκτός. Δεν είπα εγώ τον αφήνουμε εκτός, εγώ δεν τον έβαζα, είπα. Ναι, αλλά εγώ έλεγα. Ήταν ψυχάτερο ο Σταύρος, ότι θα ήθελε να. Ναι, ναι, εμείς λέγαμε δοκιμή όμως. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται πάλι. Αυτό προέκυψε από τη χθεσινή προπόνηση την τελευταία. Και παίζει τη θέση δίπλα του. Με Κάνιας και Βέρμπλουμ. Εγώ νομίζω Κάνιας. Ναι, άμα το πάρει σε σχέση με το γεγονός ότι ξεκουράστηκε κιόλας, δύσκολο να βρει. Κάνιας δεν έπαιξε την Κυριακή, γεγονός. Στην άμυνα, όπως τα λέγαμε και χθες, είναι τα ίδια. Τέσεις, δεν αλλάζει κάτι. Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, Βιερίνια. Δεν θα βάζει Κίτσιο σε αυτό το παιχνίδι, έτσι. Όχι. 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 Μα δεν είναι καλά ο Μάτος. Ναι, όχι, ούτε εγώ φτάλωσα να σου πω την αλήθεια. Θα κρατούσα την ισορροπία. Δεν έχει βάλει άλλα κι άλλα, ρε Σταύρο. Ρε φίλε, δηλαδή παίζω με το Μάτος που δεν είναι φρέσκος και πρέπει να το ξεκουράσω οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Εντάξει. Δεν θα ξεκουραστεί ο Μάτος. Και στην Τούμπα ο Κίτσιο τώρα τι να εκτεθεί με το εξτρέμ τη Μπάτε Μπόρισο αυτό. Δηλαδή... Ναι, αλλά ίσως το σκέφτεται την άποψη ότι κρατάω τη σιγουριά πίσω. Ποια σιγουριά, δεν είναι καλά ο Μάτος. Δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Αλλά θα πάει μέχρι τον Γενάρη, θα πάει έτσι. Ελλάδα, Ευρώπη, κύπελο και ο Μάτος. Ίσως με τον αίτητο σπάτο να το μεταφέρει. Ναι, δεν θα το κίτσιο. Θα είναι απίστευτο. Σιγά μην τον πάρουμε να παίξει με του βετεράνου. Σταύρο πέρσι και τον Γενιακό έχει παίξει ο Μάτος. Δεν είχα άλλον, δεν είχα κίτσιο πέρσι. Ναι, αυτό ισχύει. Εντάξει. Και από εκεί πέρα. Είχε Δελγιανίδη. Παύση. Ναι. Παύση. Παύση. Και από εκεί πέρα ο Πέλκας. Φίλος μας θα επιστρέψει στο 10. Επιστρέψει σίγουρα. Ναι, είναι και καλά. Έτσι και πάμε Λιμνιό Ζαμπά πλάγια. Ναι, Λιμνιό Ζαμπά και πρίγκιπα τη κορυφή. Υπάρχει μια δοκιμή και με Μπίσεσβαρ, αλλά νομίζω ότι πιο πιθανό είναι το. Α, να ξεκουραστεί με Μπίσεσβαρ, να φύγουν και λίγο τα κρύα. Δεν είναι. Να φύγουν τα κρύα. Τώρα μπήκαμε στα κρύα. Πολύ κρύο. Κάτσε. Ναι, με Λιμνιό Ζαμπά και πρίγκιπα. Ο Μπίσεσβαρ πρέπει να ξεκουραστεί οπωσδήποτε. Και το μυαλό του και τα πόδια του και όλα. Εκτός αποστολής έχουν μείνει εντελώς Καρέλης. Θα σχολιάζει ό,τι λέω. Ελκαντουρί, Κίτσιου, Καρέλης και Χατσερίδης, ο οποίος έτσι κι αλλιώς ήταν τραυματίας. Τιμωρημένος. Όχι, τραυματίας λέω, ναι, τιμωρημένος από το. Όχι, όχι. Από το μάτς στο Λονδίνο και Σκιαμπάνης και Μαλεζάς εκτός. Ο Ράσβαν Σαντέσκου δήλωσε. Τι. Θα είμαι χαρούμενος αν κερδίζουμε όλα τα μάτς 1-0. Και σκέφτηκα τι εννοεί με το Σαντέσκου. Ωραία, εσύ δεν θα ικανοποιημένο. Μια χαρά, πλάκα κάνει. Μοιάζουν πολύ σε νοοτροπία, όχι σε δουλειά. Αλλιώς δουλεύουν. Αλλά σε νοοτροπία μοιάζουν πάρα πολύ. Το balance που λέει ο Λουτσέσκου mentality είναι βασική επιδίωξη ζητούμενο της δουλειάς του Σάντος. Θέλει balance. Χωρίς balance δεν πας πουθενά, φίλε. Θέλει balance, θέλει motivation. Ποιος έχει πει τη λέξη ισορροπία στη συνέντευξη τύπου. 100% ρε. Ούτε μία. Μπορεί να τη σκέφτεται όμως. Και να μην το λέει. Μα δεν μπορείς να. Έχει πει πολλά. Τι? Πολλά πράγματα έχει πει. Εντάξει. Να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι θειός του και κάνουμε πλάκα, εντάξει. Φαντάζομαι. Μην φαντάζεται κανείς ότι ο Στέργιος θα πάει στα κάλαντα και με το. Τι πέρα, άρχοντας να πει στον Άγγελο. Ωραία, θείο. Τι έγινε η θεία που είναι, να πω και στη θεία. Πάρα και μου κανένα τσίπουρο, θα μου δώσει. Όχ, έτσι λες να γίνεται. Αυτό είναι κακό. Τα πεντάχρονα να παίρνουν το τσίπουρο LSD. Φοβερό τσίπουρο. Αγίασμα. Αγίασμα, ναι. Τέλος πάντων, ή Τούμπα λογικά θα έχει κόσμο σήμερα, δηλαδή. 24+ δεν θα έχει, δεν θα έχει. Ούτε μετρώντας τα δάχτυλα, όχι τον κόσμο. Ναι, έχει λίγο παγετό. Επαρχία δεν υπάρχει. Ναι, αλλά ο κόσμος αλλά είναι νωρίς το παιχνίδι, είναι 8 παρα 5. Ναι. Δεν είναι 10 που θα βγουν οι αρκούδες. Ωραία. Το 10 είναι δύσκολο και είναι επιστροφή. Και μια και μιλάμε για κόσμο, λίγο να το. Α, μια και μιλάμε για αρκούδες, νομίζω θα. Να θυμίσω λίγο. Ότι πριν το παιχνίδι, περάστε μια βόλτα λίγο από την Πόντο 22-24. Βεβαίως, θα πάμε όλοι. Αφήστε μια σακουλίτσα τρόφιμα στην προσπάθεια που κάνει ο Παπαχρήστος, τον οποίο χθες φιλοξενήσαμε και πάρα πολλοί εθελοντές, κυρίως για τη φροντίδα των αστέγων της πόλης. Δεν θέλει πολλά πράγματα, παιδιά. Δύο-τρία πραγματάκια, μια σακουλίτσα πριν πάρει. Λίγο μακαρόνι, λίγο ρύζι, λίγο κάτι να κατεβαίνει. Κέτσα μουστάρδα, καμιά σάλτσα. Ωραία. Σάλτσα, ναι. Ναι, λίγο λάδι. Μην πάτε και το ηλιέλαιο. Πάρτε ένα ελαιόλαδο. Δεν είναι κακό. 5 ευρώ έχει. 5 ευρώ έχει. Αυτή η ληστεία με το ελαιόλαδο πλάκα-πλάκα που πήγα να αγοράσουμε ένα 20 λεπτό, δίνουμε 200 ευρώ, θα κοπεί ποτέ. Πω, σου έχω λύσει. Θα σου πω στο διάλειμμα. Έχω και εγώ λύσει. Ναι, έχω καλύτερη. Με το πόσο. Πάμε στοίχημα. Με το πόσο. Δεν θυμάμαι, πρέπει να ρωτήσω. Βάλει κάτι παραπάνω κάτι. Θα σου πω, θα σου πω. Δεν θα μας φας, βάζεις κάτι 20 τσέπηση.
Δεν ξέρω. Για την ποιότητα που θα σου δώσει. Ναι. Να του και πολιτή. Ξέρει, σοβαρά ξέρει. Ξέρω, φυσικά ξέρω. Πέρσι προτιμήσαμε αγάπη. Ναι. Για την ποιότητα λοιπόν που θα σου δώσει, δώσει και ένα εικοσάρικο. Άντε. Τα δίνει αλλού και αλλού. Δώ σαραντάρι, μα είναι. Σαραντάρι και εντάξει. Λύσε το χάρι. Περίμενε. Σαραντάρι. ΠΑΟΚ Μπάτε Μπόρισοφ, λοιπόν. Μια ομάδα που πιστεύω ταιριάζει στον ΠΑΟΚ. Μια ομάδα με πολύ αργά κεντρικού αμυντικού, οι οποίοι ξεκινάνε σήμερα και φτάνουν μεθαύριο στο προορισμό του. Εκείνη το κλειδί. Με κακή ισορροπία στο δεξί του μπακ. Αυτό ο Ρίος εκεί στο πρώτο παιχνίδι με τον Ζαμπά. Χάθηκε το GPS. Είναι η αλήθεια. Ο Στάσεβιτς μπροστά είναι μια περίπτωση ενδιαφέρουσα. Έμπειρος πολύ. Θέλει προσοχή. Ο άλλος, ο Ισλανδός, πώς τον είναι εκείνον. Το Ιβόνεν. Διεθνής τέλος πάντων. Πιτσιρικάς. Παλεύει, κάνει ράνι. Θέλει λίγο προσοχή. Η Μπάτε παίζει για δύο αποτελέσματα. Δεν έχει η μορφή του αγώνα δεν είναι σαν του πρώτου που πήγαν να παίξουν ανοιχτά και χάσαν τα αυγά και τα πασχάλια. Αλλά από εκεί και πέρα και ο ΠΑΟΚ πρέπει να βγάλει έναν εγωισμό. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρός και πρέπει να κάνει αυτό που οφείλει για να καλύψει τις πιθανότητες που έχει για να περάσει σήμερα και περιμένοντας και όλα στην Τζέλση, η οποία παίζει και αυτή 8 παρα 5. Ναι, ναι. Μαζί είναι. Θα δώσεις. Ναι. Χθες δεν ήταν καλή μέρα γι' αυτό. Για μένα δηλαδή. Αν το βάλει και η Γιουβέντους, ναι, και ισοφαρίσει. Ναι, αλλά τώρα καλύφθηκα, δεν γινότανε. Τους εγκλώβησα. Δεν βγάλαμε κανένα εκατομμύριο, 3% πήραμε. Αλλά ουσιαστικά ρεφάραμε τις δύο εβδομάδες τελευταίες. Αυτό έγινε. Με τη Λίβερπουλ. Να αρχίσω τα πινελίκια εδώ για το Μανέ πάλι. Άντε πάλι το, ναι, Μανέ. Το σύχαμα. Πόπο, Μανέ. Ναι, το σύχαμο, σύχαμα. Θα συμβεί το να πάρει την εφλάση ο Μανέ, όντως. Ναι. Τσέκαραν τον Μπάρκα και στον Ταλούζ. Και είχαν την ευκαιρία να τον δουν και πολύ καλά, γιατί δεν κουνήθηκε στο φάουλ. Δεν χάσαν το πλάνο. Εντάξει. Σίγουρα έχουν ένα report ολοκληρωμένο μετά από αυτό το παιχνίδι. Και από αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα. Θα πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να έχουμε κατευθείαν την επικοινωνία με τον καλεσμένο μας από το μπάσκετ, επειδή είναι προγραμματισμένο. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με έναν από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής νίκης του ΠΑΟΚ επί της Βενέτσια. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το μεγάλο τμήμα του ΠΑΟΚ, και αυτό δεν είναι άλλο από το μπάσκετ. Άλλη μία τεράστια νίκη για την ομάδα του Παπαθεοδόρου. Η ένατη νίκη στα 10 τελευταία παιχνίδια. Η πέμπτη νίκη στο Champions League. 5-3 πλέον είναι οι νίκες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πάει full για πρόκριση. Από εδώ και πέρα χρειάζεται να είναι σοβαρός, χρειάζεται να είναι μετρημένος, χρειάζεται να είναι αυτός που πρέπει να είναι και να μην έχει ατυχίες βασικά. Τώρα που η ομάδα έχει ξεκάθαρους ρόλους και ο καθένας μπορεί. Μέχρι τώρα σηκώνει πάρα πολύ εύκολα την απουσία του Μαργαρίτη, κάτι βέβαια που θα εμφανιστεί σε κάποια φάση, δεν γίνεται. Αλλά μέχρι τώρα τα καταφέρνει περίφημα, έχοντας πλέον τον Γκος σε καλό ρυθμό, έχοντας την ομάδα σε πολύ καλή λειτουργία γενικότερα. Μια ομάδα η οποία καταφέρνει μέσα από το rotation που κάνει να είναι πάρα πολύ ζεστή όταν καίει η μπάλα. Πάμε στον Νίκο Νομοσχοβίτη πρώτα, που θα μας ενημερώσει και ποιος θα είναι ο καλεσμένος μας. Νίκο, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται? Όλα καλά. Όλα καλά. Ωραία περάσαμε και χθες. Ωραία, ωραίο παιχνίδι ήταν, όπως αναμενόταν, και με νίκη του ΠΑΟΚ, πολύ σημαντική. Νομίζω ότι μπορεί να μας τα πει πολύ καλύτερα, να μας εξηγήσει ένας εξ των πρωταγωνιστών, που νομίζω ότι το καλάθι που έβαλε στο τέλος, το που ήταν απλώς πρόξιμο της μπάλας, ίσως ήταν αυτό που να έδωσε και τη νίκη. Χάθηκε βέβαια με την εικόνα του Γκος, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό. Έχουμε μαζί μας τον Darius Garrett. Darius, hello from Liberal Radio Station. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Πρώτα απ' όλα να μας πει για τον εαυτό του Νίκο. Αν ο ίδιος αισθάνεται πλέον ότι έχει έναν ξεκάθαρο ρόλο μέσα στην ομάδα, και αν αισθάνεται ο ίδιος ότι είναι σημαντικός σε αυτή όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο. Darius, the first question is about your role on the team. If you feel important and if you, you know, if you have the adjustment that you want to have in the team. Yes, I think, you know, every player on our team is important. Down the line,
you know, everybody contributes. So, of course, I feel important, and, you know, I feel like I'm a key piece in helping us win games. Μας είπε ότι ναι, είναι ικανοποιημένος. Ο καθένας συμβάλλει στην, στην ομάδα και εγώ από την πλευρά μου βοηθάω σε αυτά τα πράγματα τα οποία μπορώ να, να κάνω καλά. Πόσο, ο ίδιος πώς νιώθει την εξέλιξη της ομάδας? Πλέον έχει ένα πολύ καλό σερί, αλλά έρχεται και ένα, και ένα σερί αγώνων πάρα πολύ δύσκολο. Darius, this win against Venezia yesterday was the ninth win in the last 10 games. We saw a pretty good evolve from the team, but you know the program ahead of you is much difficult. Oh yeah, definitely. My schedule coming up is difficult. We got a tough stretch here in December, so it's gonna take a lot of focus, and you know it's gonna take another level of concentration from us as a team. So I think everyone knows that, and you know, we all know what's ahead of us, so the only thing to do is kind of attack it and do our best. And about the nine wins in the last 10 games, what it means for the team? Oh, it's huge, because we started off kind of slow. So for us, these last nine wins have been huge. I think we're 8-1. Now I guess we're 9-1. And you know, it's the perfect way to react, especially to us starting off as kind of slow as we did. I think we started off 0-3, if I'm not mistaken. So it's a good way for us to react to that and kind of get the wheels rolling. But we still have a lot of work ahead of us. Okay. Μας είπε ότι έχουμε δύσκολο πρόγραμμα και το Δεκέμβριο μπροστά μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι, είναι κάτι που ξέρουμε, δηλαδή το ότι έχουμε ένα πρόγραμμα αρκετά σημαντικό. Δεν ξεκινήσαμε όπως θα θέλαμε, ξεκινήσαμε κάπως άσχημα. Οι τελευταίες νίκες που έχουμε κάνει είναι πολύ σημαντικές, είναι μεγάλες όπως τις είπε. Είμαστε σε ένα ρεκόρ 9-1 στα τελευταία 10 παιχνίδια. Η ομάδα έχει δείξει αντίδραση και στην επίθεση είμαστε καλύτεροι, έχουμε βελτιώσει τα λάθη μας, αλλά σίγουρα ακόμα δεν έχουμε πετύχει τίποτα και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιωθούμε στη συνέχεια. Νίκο, θα ήθελα λίγο την άποψη του Ντάριους για το πώς η ομάδα έχει καταφέρει και ανταπεξέλθει παρά την απουσία του Μαργαρίτη, γιατί εντάξει, κατά ψέματα δεν έχει ο ΠΑΟ και πάρα πολλούς ψηλούς παίκτες, αλλά η ομάδα τα καταφέρει περίφημα. Ουσιαστικά πόσο τον δυσκολεύει, τι αλλάζει στο παιχνίδι και το δικό του και των άλλων ψηλών η απουσία του Μαργαρίτη, αυτό είναι το ζήτημα. Darius, this win came without captain, without Margaritis. How are you and the other players in these positions? Do you adjust in these things? In this thing without captain? You know, it's definitely not easy. Captain is a key piece of the team. He has a lot of experience and he gives us a lot of good pieces. But you know, it's difficult because we're kind of limited at the big spot right now. So you know, it's a lot more reps and a lot more time in practice for Yannick and I. But you know, it comes with the job. We're a team. We have to pick each other up when one is down. And we're doing our best to do that right now and kind of win some games while he's out. Μας λέει ότι σίγουρα είναι κάτι που δεν είναι εύκολο. Ο Μαργαρίτης είναι ένας παίκτης που μας δίνει πολλά και μέσα στο παρκέ και έξω από αυτό. Σίγουρα για εμένα και τον Γιάννη, όπως είπε τον Μορέιρα, σημαίνει έτσι περισσότερη προπόνηση για να καλύψουμε την απουσία του Μαργαρίτη. Αυτό που κάνουμε είναι να δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό, ώστε να καλύψουμε αυτό το κενό που υπάρχει. Η παρουσία του Γκόσκα κατά ψέματα τα τελευταία παιχνίδια είναι συγκλονιστική. Είναι κάτι που τους δίνει μια τεράστια όθηση. Είναι ο φυσικός ηγέτης αυτής της ομάδας. Darius, what it means for all the team to have a true leader like Phil Goss? Oh, I mean, it's huge. You know, it's something you can't teach. You know, Phil has the experience, he has the skills. He helps us out in so many ways, so many intangible ways, ways that you don't see on a stat sheet. So, you know, words can't express that. You can't really put a value on it, but trust me, it helps us greatly. Είναι κάτι τεράστιο, όπως είπε. Ο Γκος διδάσκει, όπως το τόνισε. Είναι ένας παίκτης έχει την εμπειρία, έχει την ποιότητα, μπορεί να μας βοηθήσει όλους με πάρα πολλούς τρόπους.
Δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις το τι σημαίνει για την ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό που τον έχουμε και μας βοηθάει με τον τρόπο του. Έχετε ένα μεγάλο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μια ομάδα Ευρωλίγκας, μια ομάδα με 6 κατακτήσεις Ευρωλίγκας για την ακρίβεια, η οποία βέβαια δεν είναι και στο καλύτερο της φεγγάρι. Ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί ο ΠΑΟΚ, πιστεύει ότι μπορεί να πάρει μια μεγάλη νίκη. Ντάριος, ahead of you is the game with Παναθηναϊκός. You know, it's a EuroLeague team, but it's not in the best condition. And ΠΑΟΚ, I think we think that it's in a very good condition. Do you think that do you have the chances for the win in Sunday? I believe we do. You know, we're going to have to come out and play hard and play our game. And as in any basketball game, you always have a chance to win. So we start 0-0, and I'm looking forward to the opportunity to play. Πιστεύω ότι έχουμε, όπως είπε, τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε την νίκη. Αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό που κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια, να μπούμε και να παίξουμε δυνατά. Όλα τα παιχνίδια ξεκινάνε από το 0-0 και από εκεί και πέρα μπορείς να διεκδικήσεις την νίκη. Αυτό θα κάνουμε και εμείς την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Νίκο, θα ήθελα να ρωτήσω τον Ντάριος πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο και τα υπόλοιπα παιδιά ότι το παλατάκι και στο μάτς με τον Άρη, αλλά ακόμα και χθες, αρχίζει και γίνεται έδρα. Είχε πολύ κόσμο, είχε καλή ατμόσφαιρα, είχε παλμό. Πώς σχολιάζουν στην ομάδα αυτό το πράγμα και τι κίνητο τους δίνει παραπάνω? Darius, in the last two home games against Aris and Venezia, the gym was very hot. The atmosphere in the gym was very hot. Is it something important for you and all the team to have the crowd near you? Yeah, I mean the crowd is, you know, it's like a sixth player on the court when you're at home. So, I mean it's huge. You know, if more fans can come out, trust me, it will help us more to win games. It makes it harder for the other teams to play. It makes them more uncomfortable. So the crowd is a key piece for us. So I hope to see more fans out at more home games as we continue to do better. Μας είπε ότι είναι σαν τον έκτο παίκτη μας και όσο περισσότερος κόσμος έρχεται στο γήπεδο, τόσο περισσότερο βοηθάει την ομάδα μας και το κάνει πιο δύσκολο για τον αντίπαλο. Ελπίζω και θέλω να έρχονται ακόμα περισσότεροι στα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια. Ο ίδιος έχει προσαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη, του αρέσει η πόλη, περνάει καλά. Darius, how is your experience here in Thessaloniki and PAOK? And you know, in your career you have been in a lot of countries in Europe. How's the experience here? Oh, I love it. You know, like I said, I played under Coach Ilias before, and I played with assistant coach Demetrius Menandikos. So, you know, I had the best season of my career with those guys before, and it's looking like this year may be able to trump that. So I'm having a lot of fun. I'm enjoying the city of Thessaloniki. It's a lot to do. You know, so for me, it's no complaints. I love it. Okay. Μας είπε ότι του αρέσει πολύ. Έχει ξαναπαίξει τότε στην Κηφισιά με προπονητή τον Λία Παθεδόρου και τον Δημήτρη Μενουδάκο που είναι ο βοηθός του και είχε κάνει την καλύτερη σεζόν μου, λέει, από τότε. Ίσως μπορώ να το κάνω και τώρα. Πραγματικά το απολαμβάνω πολύ στη Θεσσαλονίκη και μου αρέσει πολύ εδώ. Και εμείς απολαμβάνουμε το παιχνίδι του και την αθλητικότητά του και είναι απαραίτητη στην ομάδα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία. Θέλω και εγώ να το κάνω μια τελευταία ερώτηση. Μια ακόμα. Κάτι να φύγω. Okay. Η ερώτηση που έχω να του κάνω είναι για τη δική του αντίδραση σε αυτό το απίστευτο κάθμα που έκανε χθες ο Τζαμάλ Τζονς. Darius, can you explain me your reaction after this amazing poster dunk from Jamal Jones yesterday? My reaction. Hey, I couldn't believe it, man. All I can say is, why would you jump? Okay. Why okay. Jump? Μας είπε ότι δεν μπορούσε να το πιστέψει και αναρωτιόταν ουσιαστικά για τον αντίπαλο για ποιο λόγο να πηδήξεις από τη στιγμή που ο Τζόουλς πήγε όπως πήγε στο κάτω. Ο Τζόουλς δεν του φαίνεται σε καμία περίπτωση ότι μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δεν το έχει ξανακάνει το μεταξύ σε κανένα παιχνίδι. Ναι. Ναι. Νίκο, μια τελευταία ερώτηση. Πριν από λίγες μέρες έγινε ένα παιχνίδι με τρεις παίκτες από την ομάδα ποδοσφαίρου. Εάν γίνει η ρεβάνς και κληθεί η ομάδα μπάσκετ να παίξει ποδόσφαιρο, ο Ντάριος θα δηλώσει παρόν, έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο ή θα παρακολουθήσει το παιχνίδι απ' έξω? Darius, in the last days in your in the home crowd, you not you the other players
played a 3-on-3 game with football players. Do you think that are you going to be available in a football game, in a soccer game? In a soccer game, I'd be down to play goalie, but I'm not so good at soccer. I didn't play it too much coming up in America when I was raised. So I'll play goalie, but I'll leave that to Phil, Athenaeo, and Linos. Okay. Do you prefer American football? Yeah, I played American football when I was younger. I played middle linebacker, so that's defense. So yeah, American football is better, but European football is a little difficult, man. It's, okay, I mean, for big guys like you, I think it's difficult. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much, Darius. Τον ευχαριστούμε πολύ. Okay, thank you. And good luck to Pop Football tonight. I know they have a game, so good luck. Hope they get the win. Okay. Are you going to be there with the team? Tonight I won't make it, but I wish them the best of luck, and I'll tune in and check the score. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Darius. For the slow Polish. Okay. Thank you. Bye. Bye-bye. Λοιπόν, μας είπε στο τέλος ότι δεν έχω παίξει. Η αλήθεια είναι έχω παίξει ελάχιστα. Να παίξει 2-6, 2-7 να παίξει τώρα μπάλα. Ναι, δεν γίνεται. Το είδαμε, το πληρώσαμε και ήξερα και εγώ ότι στο σχολείο έχει παίξει αμέρικα φούτμπολ. Όχι σόκερ. Όχι σόκερ, όχι σόκερ. Αμέρικα φούτμπολ. Το κορμί του είναι ιδανικό για αμέρικα φούτμπολ, νομίζω. Εγώ δεν θα πήγαινα πάνω του. Αν θυμάμαι καλά, αν κατάλαβα καλά αυτό που είπε, ήταν στην αμυντική ομάδα στο αμέρικα φούτμπολ. Νομίζω ότι και στο μπάσκετ αυτή είναι η δουλειά του ουσιαστικά, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι. Του American Football, ναι. Για το ποδόσφαιρο έστειλε τον Ελλήνο, ε. Ναι, ναι. Το Λίνο και τον Αθηναίο είπε. Που λέγαμε και εμείς την άλλη φορά. Ναι, ναι. Ναι. Ο Λίνος ξέρει μπάλα. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι, ρε Σταύρε. Ο άνθρωπος είναι από την Κέρκυρα, εντάξει. Στην Κέρκυρα παίζουν κρίκετ. Παίζουν handball. Έχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή έχει λίγο μπάλα. Δεν μπορεί. Εδώ δεν έχουν να κάνουν και κράζουν τον πολιούχο του, τον Εμβιολιτζή, επειδή στο πτώμα είναι λίγο δεξιά το κεφάλι. Και ευχήθηκε, και ευχήθηκε ο Ντάριος καλή επιτυχία και στην ομάδα ποδοσφαίρου. Στο τέλος. Νομίζω θα έχει εκπροσώπηση και από την πασχετική ομάδα σήμερα. Ναι. Δεν ξέρω ποια θα είναι, αλλά θα υπάρχει το βράδυ εκπροσώπηση στο γήπεδο. Να σου πω τώρα ένα γενικό σχόλιο για το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ το έρχεσαι στο μεγαλύτερο διάστημα. Νομίζω εκεί που ήταν ανάποδα σφυρίγματα έχασε την επαφή. Πολλά ανάποδα μαζεμένα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Γάλλος, ο πρώτος διαιτητής, ο Ρωσό, ήταν σύχαμα, ναι, εκείνο, ναι, ναι, από ένα σημείο και μετά δηλαδή ήταν προκλητικός. δηλαδή, ας πούμε, εκείνη η φάση που πάει ο Πάκου, το γυρίζει τέταρτη περίοδο, έχει βάλει ένα τρίποντο, νομίζω, ο Γκος, και πάει ο Τζόνς και βάζει καλάθι και βάζει εμβεδιασμό και δίνει επιθετικό, με τον Τζόνς να έχει σκάσει εδώ το καρπούζι κάτω, ήταν ενδεικτικό. Μα δύο φορές δεν έχει δώσει βολές πάλι στον Τζόνς. Ναι, σωστά. Δύο φορές. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, πολύ γεμάτο. Νομίζω ότι η διαφορά των 9 πόντων δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε με βάση την εικόνα του αγώνα. Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο μεγάλη διαφορά για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Απλά στο δεύτερο, σε κάποια φάση, εντάξει, η Βενέτσια αντέδρασε, έτσι, έπαιξε καλύτερη άμυνα στην περίοδο. Και είναι αυτό που λέει ο Παθεδόρο, ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι στο 70-80% μέσα στο παιχνίδι του και να κερδίζετε τις ομάδες, πρέπει να είναι στο 100% και πάνω από αυτό. Να πούμε και το άλλο. Ναι, όμως φίλε, η ομάδα στο 4ο δεκάλεπτο ήταν φρέσκια. Δηλαδή, ναι. Δεν είναι ότι έχασε την επαφή. Ναι, έφυγε 6 πόντους τέλος πάντων η Βενέτσια, αλλά είχε τις δυνάμεις ο ΠΑΟΚ να το γυρίσει. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ χθες ήταν με ένα μικρότερο rotation σχέση με άλλα παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή, ο Τέπιτς, ας πούμε, ήταν εκτός rotation ουσιαστικά χθες. Ο Ζάρας έπαιξε πολύ λίγο. Ο Πόουπ ήταν στο 10 και δεν έπαιξε. Δηλαδή, το Μάτσες βγήκε με 8-9 παίκτες. Ο Τζόνς έμεινε στο παρκέ περίπου 35 λεπτά. Ο Γκος το ίδιο. Για μένα ήταν πολύ σημαντικός ο Τζόνς τέταρτη περίοδο. Σίγουρα ο Γκος εννοείται, ο Χρυσικόπουλος τον επέθεσε με εκείνους 5 πόντους συνεχόμενους που έβαλε. Και έκανε τρομερή δουλειά και ο Κόνιαρης εκεί στο κομμάτι που ο Πάουκ ζοριζόταν στην επίθεση. Και μέσα από την άμυνά του σιγά-σιγά άρχισε να επιστρέφει. Και ο Γκάρετ, βέβαια. Και ο Γκάρετ. Ο Γκάρετ έχει βάλει το καλάθι το οποίο χάθηκε μέσα στα πολλά, αλλά εκείνο το σπρόξιμο της μπάλας πάνω από τη Στεφάνη που το κάνει 75-70, ναι, ακριβώς, νομίζω ότι είναι αυτό που κλειδώνει κιόλας την νίκη των ΠΑΟΚ παρά τα δύο υπερσκοτωμένα τρίποτα που βάλαμε οι Ιταλοί στο τέλος. Τέλος πάντων. Ήταν πολύ σημαντική νίκη. Νίκη που πλέον τον ΠΑΟΚ τον βάζει ακόμα και στη μάχη της δεύτερης θέσης, γιατί είναι στο 5-3 πλέον και αυτός και η Βενέτσια και η Χαπόελ Χολόν, και νομίζω ότι αν την άλλη εβδομάδα κερδίσει και στη Γερμανία τη Βόνη, είναι πολύ πιθανό να αφήσει έξω μία ομάδα από τη διεκδίκηση της πρόκρισης. Δηλαδή η Telekom Βόνης είναι πίσω του 2 νίκες. Αν την κερδίσει, νομίζω ότι πια οι ομάδες που παίζουν για τις τέσσερις θέσεις γίνονται 5 αντί για 6 που λέγαμε από την αρχή ότι θα είναι αυτές που διεκδικούν
την πρόκληση. Θα έκανε παραπάνω λόγο ο Σταύρος να μείνει έξω η Βόνη για να είναι χαρούμενος. Ε. Δηλαδή, αν μείνει απ' έξω η Βόνη από τον επόμενο γύρο, δεν θα συναγωγηθεί ιδιαίτερα. Όχι, βέβαια. Βασικά, όλες οι γερμανικές ομάδες μπάσκετ που έχουν 10 Αμερικάνους θα πάνε ψοφήσουν αυτό το απόγευμα. Και γενικά οι γερμανικές ομάδες που έχουν αυτό που λέει ο Σταύρος, τα τελευταία χρόνια τον Πάουκ τον έχουν, τον κερδίζουν παντού. Δεν αλλά, αντέχω. Okay. Δεν αντέχω. Δεν είναι μπάσκετ αυτό, ρε φίλε. Τώρα πάνω κάτω, επειδή αντέχουν αυτοί περισσότερο τώρα και πηδάνε στο Θεό, δεν γίνεται. Ας παίξουμε λίγο μπάσκετ. Ναι. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα, εντάξει. Βάλε και δύο Γερμανούς. Βάλε και δύο Γερμανούς. Βλέπει ο άλλος τώρα στη... έξω από το Auschwitz μόνο μαύρος από τις γερμανικές ομάδες και η κατάθλιψη. Ωραία. Εκεί που θυμάται τα παλιά. Ναι, βάλε και ένα Γερμανό. Αυτό είναι το μεθεπόμενο παιχνίδι. Μπροστά είναι αυτό της Κυριακής που είναι πολύ σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός παίζει Παρασκευή βράδυ με την Ταρουσάφακα. 9.30 ώρα. Παίζει στην Αθήνα, okay, θεωρητικά είναι εύκολο παιχνίδι. Ποιο ώρα είναι Ταρουσάφακα. Έτσι, εντάξει, okay, θεωρητικά είναι εύκολο παιχνίδι, αλλά θα έχει να έρθει να παίξει στο παλατάκι σε λιγότερο από 48 ώρες. Ο Γούλτι Πέκερ, πώς λέγεται, εκεί δεν παίζει αυτός. Όχι, είναι... ο Γουναμέκερ, έχει φύγει. Ρε. Ο Γουναμέκερ, όχι, ρε, αφού το είδα τις πλάνες. Έχει έναν άλλον πολυσύλλαβο τότε. Έχει, ο Πέινερ είναι εκεί. Τον είδα, πω, πω. Άστε να γυρίσει εδώ, ρε φίλε. Έλα, το, τι τώρα στην Ευρωλίγκα. Δεν είσαι για Ευρωλίγκα. Ναι, έφυγε πολύ δεν πάνω είναι για Ευρωλίγκα. Το... Έχει σουλούπι άλλες διοργάνωσεις. Ναι, δεν είναι, αλλά όταν τελειώσει αυτή η χρονιά θα βγει στην αγορά και θα πει θέλω 205 χιλιάρικα. Οκ. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Έφυγε θα... Ευρωλίγκα. Θα βρει 12, ας έρθει. Έτσι είναι. Τέλος πάντων. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι το μάθημα του Παναθηναϊκού έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ τώρα. Θα δούμε πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός αύριο που γενικά δεν είναι και στην καλύτερη του φάση. Εγώ λέω ότι με ένα γήπεδο με εικόνα όπως το παιχνίδι με τον Άρη, οι πιθανότητες του ΠΑΟΚ για νίκη είναι περισσότερες. Έτσι. Είναι έδρα την Κυριακή το παιχνίδι. Ωραία. Ευχαριστούμε Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θυμίζω για μία ακόμα φορά το διαγωνισμό για τα 5 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Παλατάκι. FM κενό, ΠΑΟΚ κενό, ονοματεπώνυμο στο 54526. Στείλτε μηνύματα, έχετε ακόμα 25 λεπτά. Για να βρεθείτε την Κυριακή δίπλα στον μπασκετικό ΠΑΟΚ στην προσπάθειά του να πετύχει την 10η νίκη στα τελευταία 11 παιχνίδια. Πάμε στο διάλειμμα για να βγάλουμε και, τους, και τον εκπρόσωπο των οργανωμένων παδών της Λάρισας να μας πει για το δράμα των καθημερινών που περνάει. Πάμε στο διάλειμμα τώρα και σε λίγο πάλι πίσω. Και όπως είχαμε υποσχεθεί, ήρθε η ώρα να φιλοξενήσουμε έναν οργανωμένο παδό της Λάρισας να μας πει για τα όσα βιώνει καθημερινά αυτή η ομάδα με ανακοινώσεις, επιστολές, παύλα ανακοινώσεις. Προσωπικές δηλώσεις, παύλα ανακοινώσεις. Και ανάμεσα ανακοινώσεις, κάποιες ανακοινώσεις. Μέσα αυτά. Είναι το μοναδικό site επίσημης ομάδας που δοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Ας το καλέσουμε. Πώς το λένε, ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Το μοναδικό site που ψάχνεις να βρεις την προπόνηση. Δεν υπάρχει προπόνηση. Σαν να μην υπάρχει προπόνηση. Και δεν υπάρχει διοίκηση. Το ψάχναμε χθες. Τι, στο site. Θέλω να δω, ρε φίλε, ποιοι είναι στο ΔΣ. Ναι, δεν υπάρχει. Θέλω να δω, εντάξει. Υπάρχει δηλαδή επίσημο site ομάδα που δεν. Το μοναδικό στον κόσμο, δηλαδή. Okay. Ναι, πάνω καταγραφή... σε επιλογές δεν λέει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή διοίκηση. Όχι. Πάντα λίγο ένα στο Google, να δούμε αν το έχει ο Google. Μα το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει στο site. Ωραία. Βλέπεις. Ομάδα. Είναι ομάδα, πρόγραμμα, βαθμολογία, στατιστικά χωρίς. Ομάδα, μήπως έχει την ομάδα. Τι θα έχει την ομάδα. Όχι, ομάδα είναι η σύνθεση τη ομάδα. Τα παιδιά, ναι. Ναι. Πρόγραμμα, βαθμολογία, ναι. Στατιστικά, χορηγή. Ειδήσεις, match reports, ανακοινώσεις. Που ουσιαστικά ανακοινώσεις είναι η αρχική σελίδα, αλλά οκ. Okay. Ναι. Α, έχει προπόληση εισιτηρίων. Εντάξει, έχει κάτι. Έχει τίπο, κάτι. Δεν υπάρχει διοίκηση της ΠΑΕΑ, έλα. Πάτε να δούμε αν ο Google τα έχει διοίκηση. Για να δούμε τον Google. Διοικητικό συμβούλιο, ΠΑΕΑ. Διοικητικό συμβούλιο. Θα σου βγάζει, ξέρω εγώ, error. αυτό, δεν υπάρχει. Νέο διοικητικό συμβούλιο στην ΠΑΕ. Σε άλλο, στο ελευθερία.gr, ναι. Ένα τοπικό site. Με τοπική εφημερίδα για να δούμε. Πότε είναι κάτι πρέπει από πότε είναι όμως. Από το 21 Οκτωβρίου του 18, τώρα ναι. Φρέσκια. Ναι. Λοιπόν, Σωτήρη Μάρκου. Τι είναι αυτός. Δεν ξέρω, πρόεδρος. Τι δεν ξέρεις, πρόεδρος. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Δεν ξέρω, ρε φίλε, το δελεσμό της Λάρισας. Συγγνώμη κιόλας. Χαράλαμπος. Τσιαπάλας. Τσιαπάλας, γνωστή οικογένεια. Κωνσταντίνος Κοτόγιας. Καλά, έχει και ονόματα διαλεχτά από τον κάμπο. Κωνσταντίνος Λαμπρογεώργος. Ο Λαμπρογεώργος, ο γνωστός, είναι ξεκόλου. Δημήτρης Ντελόπουλος. Όχι ο Τελόπουλος που έχει την αυτοτυπία κάποτε. Ζήσης Ντελόπουλος.
οικογενειακή κατάσταση. Γιώργος Τάκας κλασικάρα, και Γιάννης Λεβαντίδης. Και πόντιος. Είναι φοβερά. Και πόντιος. Ωραία. Αυτό είναι το εξακουστό διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕΛ, το οποίο διαφώνησε με το μεγάλο μέτοχο της ομάδας τις προηγούμενες μέρες, συμφωνώντας εν μέρη σε κάποια θέματα, αλλά μετά, σεβόμενος την θέση του διοικητικού συμβουλίου, διαφώνησε και ο μεγάλο μέτοχος της ΠΑΕΛ. Εμείς είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε τον Τάσο τον Μόστερ. Καλησπέρα, Τάσο. Δεν μας βοηθάει. Δεν μας βοηθάει η τηλεφωνική γραμμή. Δεν μας βοηθάει. Ξανακαλέστε λίγο. Άλλη μια προσπάθεια. Έλα, θέλω σοβαρά. Περίμενε, περίμενε. Ας, εντάξει, δεν γίνεται. Περίμενε. Δέκα κουμπιά έχει να πατήσει. Είναι δύσκολες οι γραμμές αυτόν τον καιρό. Περίμενε. Καλά στη Λάρισα τώρα και όλα. Φυσικά. Παρεμβολές. Εμείς παίρναμε από το Βόλο, από το Φρουρά, παίρναμε τηλέφωνο, συνδεόμασταν με Λάρισα, Λάρισα, χωτιά τη σπίτι. Δηλαδή μιλούσαμε μια κόμενα και έχουν 34 άτομα. Ναι, πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Ωραία. Έλα, Τάσο, είσαι εδώ. Καλησπέρα. Του Βασίλη Λεβέντη είναι τελική τοποθέτηση. Κλείσαν οι αλήτες τις γραμμές. Έκλεισε λοιπόν ο Κούλια τις γραμμές. Έπεσε πάλι. Δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε τελικά με τον οργανωμένο παδό. Εντάξει, και αύριο μέρα είναι, φίλε. Ναι, και αύριο μέρα είναι. Ή μπορεί να ξαναπροσπαθήσουμε σε λίγο. Άλλη μια προσπάθεια σε λίγο. Πόσο να προσπαθήσουμε, ρε αγάπη, πόσο να προσπαθήσουμε. Το να βγάλουμε τον Ραφαήλ. Α προσπαθήσουμε να βγάλουμε τον Ραφαήλ να μα πει για την ομάδα Βόλε, η οποία κατέβηκε για ένα σετ χθες. Κάτι μου λέει ότι ο Ραφαήλ θα απαντήσει. Δεν θα έχει θέμα η γραμμή του. Αφού είναι στο. Είναι εδώ δίπλα μα. Στο Ρόκαστο δεν είναι, πού είναι. Στον Εύωσμο είναι. Κοντά στο Ρόκαστο. Σύντομα μου Ρόκαστο. Εντάξει. Στα δυτικά. Πάντως το πρώτο σετ τα πήγε καλά η ομάδα. Βγήκε το over 3,5. Ναι, πήγε καλά η ομάδα στο πρώτο σετ. Και τι πήραμε. Τίποτα. Αλλά εντάξει. Στο το Ραφαήλ. Ναι. Στο πρώτο σετ. Πείτε τα λίγο, γιατί δεν είμαι να συνεννοούμε με τον Ραφαήλ στον αέρα αυτή τη στιγμή. Γιατί. Για αυτό το, εντάξει, για αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι. Το οποίο μας καθήλωσε για ένα σετ. Και μετά φεύγαν τα καντήλια δεξιά-αριστερά. Εκεί στο παλατάκι που καθίσαμε λίγο να δούμε όλοι ψύχρεμοι τι κάνουν γαμό. Εντάξει, άσε λίγο το αγωνιστικό στην άκρη γιατί θα τα πούμε και με τον Ραφαήλ. Αλλά αυτό που έχει γίνει με τον κόσμο που βρίζουν σε όλο το παιχνίδι με χιδαίο τρόπο όλη την ομάδα και κυρίως τον Φιλίποφ και βγαίνει μετά το παιχνίδι. Αν δεν κάνω λάθος ο Κουμεντάκης και λέει ότι αυτόν τον κόσμο θέλουμε και μακάρι πάντα να είναι έτσι και αυτός ο κόσμος είναι ο καλύτερος και αποθεώνει γενικά σε αυτό το παιχνίδι που έχουν πει και δεν έχουν πει. Και έχουν ρίξει και μέσα στο γήπεδο πράγματα. Και εμείς την Κυριακή πότε παίζουμε. Το Σάββατο νομίζω. Σάββατο. Στις 5. Στο παλατάκι. Έχουμε κάνει. Ακούμε εντάξει, έπαιζε σε εμάς. Ναι, αυτό. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι έχει υπάρξει στον ΠΑΟΚ πέρσι. Όλοι στο Βόλιο έχουν υπάρξει παντού. Αλλάζουν κάθε χρόνο ομάδες. Και όπως λέγανε, είναι ντροπή γιατί έχει φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού. Λέγανε Ολυμπιακή στον Φιλίπποφ και τώρα γιατί τρέχει να παίξει εδώ. Έπρεπε να πει δεν μπορώ να παίξω. Έχω φορέσει την φανέλα του Ολυμπιακού. Έχουμε τον Ραφαήλ. Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ραφαήλ, τη συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραφαήλ, ο καλοπημένος. Εγώ έπαιζα. Ραφαήλ, ο Κουμεντάκης δεν το είπε αυτό. Το είπε ο Κουμεντάκης. Εντάξει, εδώ η ΕΡΤ το έλεγε. Έδειχνε πλάνα από τα ηλεκτρικά πανό και έλεγαν ωραία ατμόσφαιρα. Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Ναι, άντε, αυτό το είπαν. Αλλά είσαι αθλητής. Έχεις περάσει από την ομάδα και γενικά είσαι αθλητής. Και σε ένα ολόκληρο παιχνίδι γίνεται ό,τι γίνεται. Και βγαίνεις μετά και λες αυτόν τον κόσμο θέλουμε. Ισχύει, όχι. Νομίζω ότι γενικότερα δεν υπήρξαν καλά τα αγκλαστικά και χθες. Δηλαδή εκτός από έναν παίκτη, νομίζω τον Ασπιώτη, ο οποίος πέσχε στο εξωτερικό και όλα στην Κύπρο, στο social media που έγραψε για τον Φιλίππο, που ουσιαστικά είναι ένα κείμενο στήριξης, δεν υπήρξε ούτε καν μια ανακοίνωση από κάπου για να στηρίξει τον αθλητή και το τι αντιμετώπισε. Εντάξει, να πω, τέλος πάντων. Πάμε στο αγωνιστικό. Τι έγινε. Στο πρώτο εντάξει. Ναι, μια από τα ίδια νομίζω. Για ένα σετ όλα καλά και μετά τίποτα, εξαφάνιση από το γήπεδο. Ναι. Πολύ προβληματική εικόνα. Ναι, δεν νομίζω ότι πλέον χρειάζεται ανάλυση. Όλοι βλέπουν το τι γίνεται. Δεν ξέρω, πραγματικά τώρα είναι και το Σάββατο το μάτς το οποίο πρέπει να πάλι να γυρίσει το διακόπτη, πάλι πρέπει να πάει να το πάρει. Και για να δούμε αν θα εμφανιστεί επιτέλους αυτή η διάρκεια που όλοι αυτό αναζητούν στο παιχνίδι της ομάδας. Ναι. Πρέπει, γιατί εντάξει, το παιχνίδι του Σαββάτου νομίζω, επειδή είναι και για πρωτάθλημα, ίσως είναι και πιο διαφορετικός ο χαρακτήρας του.
Είναι κομβικό πλέον από πάρα πολλούς λόγους. Από την άποψη ότι κοντεύουμε Δεκέμβριο, έρχονται οι περίοδοι πάλι των μεταγραφών, των αλλαγών. Επομένως θα είναι νομίζω πάρα πολύ κομβικό για πρόσωπα και καταστάσεις στην ομάδα. Αλλά είπαμε να σταθήσουμε, να στηρίξουμε την ομάδα μέχρι το Σάββατο και από εκεί και πέρα βλέπουμε μετά. Είναι μετά και με το μάτς με την ΑΕΚ στις 22 Δεκεμβρίου το εκτός έδρας. Τελειώνει έτσι το πρώτο κομμάτι της σεζόν και από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς θα πορευτεί η ομάδα. Mm-hmm. Από την ομάδα τι βγαίνει γενικότερα από χθες? Δεν αλλάζει κάτι νομίζω στην ομάδα. Η ομάδα νομίζω από την αρχή το είχε ξεκαθαρίσει. Ακόμα και όταν φαινόταν ότι δεν υπάρχει αυτή η σταθερότητα, ότι στηρίζει το πλάνο, στηρίζει τις επιλογές που γίνανε από το καλοκαίρι. Και νομίζω εντάξει, σε μια φάση είναι λογικό αυτό. Ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια συνήθιζε να κάνει αλλαγές μέσα στην χειμερινή περίοδο. Φέτος έκανε ένα άλλο πλάνο, είχε ένα πλήρες ρόστερ από το καλοκαίρι, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει βέβαια το τι μπορεί να προσφέρει, και σίγουρα είναι ότι είναι παίκτες της αξίας, οι οποίοι αν ανεβάσουν απόδοσή τους θα δείξουν πραγματικά νομίζω τρομερά πράγματα. Το θέμα είναι αυτό, να το δείξουν και πότε θα γίνει φυσικά αυτό. Mm-hmm. Δεν προέκυψε κάτι, κάποιο θέμα από χθες? Όχι, όχι. Νομίζω ότι δεν θα χρειαζόταν κιόλας, πιστεύω. Αν άκουσα ότι υπάρχει μια αλληλουχία αγώνων τώρα τόσο σημαντικών, νομίζω αυτό ήταν εξ αρχής σκέψη. Να πάμε μέχρι τα μάτια με τον Ολυμπιακό, να δούμε, να μετρήσουμε τις δυνάμεις δηλαδή απέναντι στον κύριο αντίπαλο και από εκεί και πέρα να φανεί το τι θα προκύψει σε περίπτωση ενδεχόμενων αλλαγών, δηλαδή αν θα χρειαστούν. Εγώ νομίζω, Ραφαήλ, πιο πολύ ενόχλησε η εικόνα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο και στο τρίτο σετ κυρίως, παρά έτσι ήταν, εντάξει, γιατί σε όλα τα σετ σχεδόν, μετά το πρώτο, πολύ κακό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ, εύκολη πόντι για τον Ολυμπιακό, νομίζω αυτό ενόχλησε παραπάνω. Ακριβώς όπως και στο μάτς με την Όλστιν στο ευρωπαϊκό. Δηλαδή μπήκε ο ΠΑΟΚ δυνατά, έπρεπε να πάρει το παιχνίδι και μετά πάλι δηλαδή ξέμεινε εντελώς. Χθες είχε τον Γκόρσενγκ με ένα μικρό προβληματάκι από την Δευτέρα με τον νόμο, δεν μπορούσε να βοηθήσει όσο ήθελε ο Έλληνας ακραίος. Εντάξει, είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι η εικόνα είναι αυτή που προβληματίζει πλέον. Ναι. Και σε μια σειρά αγώνων. Γιατί δεν είναι ένα-δύο παιχνίδια. Ναι. Ουσιαστικά πλέον έχει τραβήξει αρκετά. Αυτό ακριβώς, ναι. Δηλαδή είναι τελείως διπρόσωπος ο ΠΑΟΚ τώρα τελευταία. Αν βάλουμε δηλαδή το μάτς με την Όλστιν και γενικότερα τα ευρωπαϊκά, τώρα με το μάτς με τον Ολυμπιακό, και όλα αυτά ενώ είχαν προηγηθεί τρεις καλές εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, υπήρχαν βέβαια τα μικροπροβληματάκια, αλλά τουλάχιστον ήταν καθαρές νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό, τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης και την Κηφισιά. Εκεί δηλαδή που η ομάδα έδειξε ότι αρχίζει να ρολάρει λίγο, πάλι ήρθε το χθεσινό και πάλι βγήκε εκτός ρυθμού. Θα δούμε τώρα το Σάββατο, μήπως και με τον κόσμο χρωστάνε νομίζω οι παίκτες του ΠΑΟΚ ένα καλό παιχνίδι στον κόσμο της ομάδας, αλλά κυρίως και στον ίδιο τους τον εαυτό. Το είχαν πει, δεν το καταφέραν τότε και με την Όλστιν και με την τουρκική ομάδα, οπότε νομίζω ότι αν θέλουν κάτι να αποδείξουν μπορούν να το κάνουν το Σάββατο. Οπότε Σάββατο στις 5 από την R3 αν δεν κάνω λάθος. R3, ναι. Και φυσικά μέσα από το Λίμπερο και από το ΠΑΟΚ 24. Ο αγώνας πρωταθλήματος πλέον με τον Ολυμπιακό. Ραφαήλ, πες μας λίγο και δύο λόγια για να κλείσουμε για την νίκη πρόκριση του ΠΑΟΚ στην Έδεσα. Όπου είχε κόσμο δικέφαλος. Ακριβώς, εύκολα τελικά ο ΠΑΟΚ. Τα λέγαμε και χθες, δεν θα αντιμετώπιζε πρόβλημα και το δείξαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Κυρίως στο δεύτερο μέρος επέβαλαν το ρυθμό τους και πήραν εύκολα την νίκη πρόκριση. Ναι, ένα σαν εντός έδρας μάτς. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα από τους φίλους του ΠΑΟΚ και από την Έδεσα και από τις γύρω περιοχές που στηρίζουν πάντα τον ΠΑΟΚ όποτε πηγαίνει εκεί. Πλέον το μυαλό όλων στρέφεται στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στην Νάπολη που είναι η ίδια ώρα μαζί με το μπάσκετ. Πάλι δηλαδή θα χωριστεί λίγο ο κόσμος για το που θα πρέπει να πάει. Εντάξει, ο πυρήνας του χάντμπολ θα είναι εκεί, εντάξει. Ναι, εντάξει, τα δυτικά είναι. Το φανατικό κοινό. Ναι, σωστό. Θα είναι εκεί. Υπάρχει άλλο χαντμπολικό κοινό στο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Έγινε και η κλήρωση πριν από λίγο για τους 8 και τους 4 του κυπέλου Ελλάδος. Την άλλη Τετάρτη. Ναι, την άλλη Τετάρτη προημιτελικός νοκάουτ Πηλέα ΠΑΟΚ, στην Μίκρα θα γίνει αυτό το μάτς. Και μετά στους 4 σε διπλούς αγώνες, λογικά πάμε σε ένα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στα τέλη Ιανουαρίου. Για τον προημιτελικό προβληματιζόμαστε? Όχι, η Πηλέα είναι μια ομάδα, εντάξει, που αγωνίζεται στην Α1 βέβαια, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει φόβητρο και για τον ΠΑΟΚ και είναι καλό κιόλας ότι δεν θα έχει ταξίδι. Στη Μίκρα θα παίξει, δηλαδή σε ένα γήπεδο που το ξέρει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι χωρίς προβλήματα, δηλαδή μετά με το μάτς με Νάγκη, με τραυματισμούς κτλ., ο ΠΑΟΚ θα έχει εύκολο έργο λογικά. Και μετά θα είναι ο Ολυμπιακός.
Δύσκολο. Έτσι όπως φαίνεται, ναι, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει τώρα την Παρασκευή με τον Γάση Κιλκής για τον προηγούμενο γύρο, είναι η εκκρεμότητα που υπάρχει και μετά θα αντιμετωπίσει τον νικητή από τον Ιρέα. Τον Ιρέα θα αντιμετωπίσει τον επόμενο γύρο, δηλαδή εύκολες ομάδες, ναι, και εκεί. Άρα πάμε σε ημιτελικό φωτιά, σε διπλούς ημιτελικούς φωτιά, Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Ραφαήλ. Καλή συνέχεια, παιδιά, επίσης. Λοιπόν, μιας και μιλούσαμε για το βόλεϊ, έχει ένα μήνυμα του ΤΑΠΑΟΚ. Δεν έχει σημασία πόσο άσχημα πέφτεις, αλλά πόσο γρήγορα είσαι και πάλι όρθιος. Μακάρι να μην περιοριστεί όλη η κατάσταση στα μηνύματα. Χθες το βράδυ είχε και ένα μήνυμα στήριξης από τον Γιώργο Σαββίδη στον Δήμα Φίλιππο. Ναι. Γιατί πραγματικά ήταν το πρόσωπο που χθες το βράδυ μονοπόλησε τον ενδιαφέρον στο γήπεδο. Πάρα πολλά συνθήματα, ακόμα και ρούβλια από ό,τι είδα πέταξαν σε κάποια φάση. Με αυτό δεν ενόχλησε κανέναν, αλλά okay. Και υπάρχει ένα μήνυμα από τον Γιώργο Σαββίδη προς το πρόσωπό του. Ουσιαστικά τον στήριξε δημόσια και πήγε και στο επόμενο παιχνίδι του Σαββάτου και έστειλε και ένα μήνυμα για αυτό. Δήμα, γράψει τους, είναι αβάστατος ο πόνος τους, το σύν 8 το καταλαβαίνουμε, είναι σε απόγνωση τα παιδιά, θα το συνηθίσουν όμως. Εμείς είμαστε διαφορετικοί από αυτούς, είτε με ρούβλια, είτε με ευρώ, είτε με δραχμές. Ελάτε λοιπόν το Σάββατο στο Παλατάκι να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά μας. Λοιπόν, θα κάνουμε έτσι 2 λεπτά την κλήρωση για τα 5 εισιτήρια. Έχετε ακόμα 1 με 1,5 λεπτό, αν κάποιοι είστε γρήγοροι. FM και ενώ πάω, ονοματεπώνυμο στο 54526. 5 εισιτήρια για το μάτς του μπασκετικού ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο Παλατάκι την Κυριακή. Έχετε ακόμα 1 με 1,5 λεπτό. Για γρήγορους είναι αυτό, εντάξει. Είχατε 2 ώρες, έχετε ακόμα 1 λεπτό. Χθες εδώ μεταξύ έδωσε μια συνέντευξη και ο Δημήτρης Σέλουκ με αφορμή το διαζύγιο του Ντουρέ με τον Ολυμπιακό και αναφέρθηκε και στον ΠΑΟΚ. Αναφέρθηκε, λέει, παραναφέρθηκε. Ουσιαστικά, βασικά, αποθέωσε τον ΠΑΟΚ, αποθέωσε. Παρουσίασε τα πράγματα στην πραγματική τους βάση. Δεν είπε αυτό που λένε οι υπόλοιποι. Ναι, απλώς ήταν επειδή είχε αποχωρήσει ο Τουρέ. Ναι. Εντάξει, μπορεί να πει κάποιος ότι είχε μέσα και μια δόση πικρίας ή διάθεση να πικάρει. Καλά, δεν νομίζω τώρα. Έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον οι δηλώσεις του Ποντένσε, που δεν αναφερθήκαμε σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Την ημέρα λοιπόν που η εφημερίδα 3-1 βγήκε με πρωτοσέλιδο «Τρομοκρατημένος ο Ποντένσε και αυτά δεν τα έχω ζήσει στη ζωή μου και με βρίζουν στη μητρική μου γλώσσα». Ναι, ναι, ναι. Ο Ποντένσε είπε «Αισθάνομαι ανόητος γιατί αποβλήθηκα. Μου γίνανε σκληρά φάουλ, αλλά τα φάουλ είπε είναι μέρος του ποδοσφαίρου». Ναι. Δηλαδή, τέτοιο ξεγύμνομα από παίκτη του Ολυμπιακού σε εφημερίδα του Ολυμπιακού, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Ναι, τους ξεμπροστιάζει με διαφορά. Προφανώς δεν φροντίσανε να κάνουν ένα μάθημα στον Ποντένσε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τον αφήσανε ελεύθερο. Θα το κάνουν μετά. Δεν πήγε το μυαλό του ότι μπορεί να πει αυτό το πράγμα ο Πορτογάλος και είχαμε ένα ξεγύμνομα άνευ προηγουμένου από τον Ποντένσε. Ο Σέλκ, μεταξύ άλλων, έχει πει ότι ο Τουρέ ήρθε να αλλάξει κάτι στον Ολυμπιακό, αλλά δεν τον άκουγαν. Κρίμα. Αλλά Ολυμπιακός... και του Ρε τώρα, εντάξει, εικόνα του ήταν για τα πανηγύρια. Ο Ολυμπιακός πέρσι τερμάτισε στην τρίτη θέση. Φέτος μπορεί να φτάσει μέχρι και δεύτερος. Δεν μπορεί να προσπεράσει τον ΠΑΟΚ. Έχουν μεγάλη διαφορά οι δύο ομάδες. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Λέει πως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι μέσα στην ομάδα που έχουν γνώμη και θέλουν να αποφασίζουν στον Ολυμπιακό. Το πρωτάθλημα θα πάει 100% στον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός δεν είναι η ίδια ομάδα που ήταν παλιότερα. Και δεν ήρθε ο Γιάγια κάπου, λέει, για να παίζει μια μέτρια ομάδα. Ναι. Αυτά λοιπόν για τον Δημήτρη Σέλουκ. Okay, λοιπόν, θα κάνουμε εδώ την κλήρωση. Λοιπόν, θέλω, αγάπη, 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 33. 5. Ναι. 12. 5. Ναι. 27. Ναι. 30. Mm-hmm. 1. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πασίδης Ιωάννης, το κινητό σε 767. Σημαίνει ή σημαίνει ζωή σε 817. Σταματίου Γιώργος σε 421. Σωτηρόπουλος Γιάννης σε 009. Και Αριστοτέλης Χατζιβλάσιος, το κινητό σε 344. Αριστοτέλης Χατζιβλάσιος
Σημαίνη Ίση Εμένη Ζωή, Πασίδης Ιωάννης, Σταματίου Γιώργος και Σωτηρόπουλος Γιάννης. Τα 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στο Παλατάκι. Θα ενημερωθείτε εντός λίγων λεπτών για το πώς θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας και πώς θα πείτε δωρεάν στο Παλατάκι την Κυριακή. Φτάσαμε στο τέλος. Μένετε στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί το σούπερ δίδυμο της πόλης, Σταύρος Κόλκας και Βασιλιάς από τις 2 μέχρι τις 3. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.